Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Story time για το πώς πλακώθηκα με μια γιαγιά στο κτέλ πάλι. Εγώ ήμουν κάπου πεταμένο στη Χαλκιδική κλασικά και έπρεπε αναγκαστικά να πάρω κτέλ να γυρίσω γιατί δίπλωμα δεν μπορώ να βγάλω. Γιατί είμαι άχρηστη στην οδήγηση και έχω πάει να πατήσω 5 πεζούς. Τέλος πάντων, μπαίνω μέσα, εξοχή 65.000 βαθμούς, έχω λιώσει. Ο υδρότας έχει γίνει ποτάμι, ριάκι, ο Νείλος ολόκληρος. Κάθομαι, το κτέλ άδειο. Άδειο, ούτε μια μύγα δεν ήταν μέσα. Μια μέλισσα νεκρή είχα μπροστά μου και μια καθαρή. Είχα ένα σάκο που τον είχα αφήσει από κάτω στις αποσκευές και είχα και δύο τσάντες. Και τι είχα βάλει δίπλα μου. Δίπλα θέση. Δεν καθόταν κανένα. Ξέρετε, μπαίνει έτσι τώρα μια γιαγιά λόκα, έτσι λιωκαμένη, σαν να έχει μείνει 4 χρόνια στην παραλία. Σκάει μύτη σαν τον ναυαγό με στο κτέλ. Με μασχαλίτσα εδώ, με ψάθα, πετσέτα, ομπρέλα, ξέρετε τι γιγάντιε που βάζουν στα beach bar. Και ενώ εγώ άκουγα τη μουσική μου, δεν έχω κλείσει κανέναν, χόρευα μόνο μου και γίνω σε βίντεο κλειπ πάνω στο τζάμι. Έρχεται και μου λέει, μπορεί να πάρει λίγο τα πράγματά σου να κάτσω εδώ. Και εκείνη τη στιγμή μου έρχεται όλο το απολύθωμα από το στόμα τη, από την ανάσα. Μου έρχονται όλοι οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πρωταγόρας, όλοι οι Αριστοτέλης μου ήρθαν, με θυμίτη του ρούφιξα. Και λέω, τι. Εκείνη τη στιγμή σηκώνομαι, εντάξει, να σημειωθεί ότι στα κτέλ δεν έχουμε θέσεις όταν πηγαίνουμε γαλλικιατική, δεν υπάρχουν θέσεις. Κάθε όπου θέλεις να κάτσεις τη μηχανή μέσα, θα κάτσεις, δεν θα σου λέει κανείς τίποτα. Και γυρνάω εγώ, κοιτάω όλο το κτέλ και τη λέω, δεν έχω κάπου να βάλω τις άντρες μου, τις βάλω πάνω μου. Ωραία, κατά πεθάνω πως φυξέ και τις ζήτησαν και δύο 45 κιλά. Και μου λέει, ναι, αλλά εγώ εδώ θέλω να κάτσω. Και λέω, θα γίνει άνθρωπο, οκτονία. Και είναι η στιγμή της κάνω ένα bombastic side. Και μου λέει, πάντα τα πράγματα σου λέω να κάτσω. Και λέω, συγγνώμη, όλο το λεωφορείο είναι άδειο. Πρέπει να κάτσω εδώ, θα πρέπει να το πω τα βάλω. Που δεν έχω πάντα τα βάλω. Και μου λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να κατατώ. Και αρχίζει να φωνάζει και εκείνη τη στιγμή γίνομαι εγώ λόκα. Είναι και αυτή λόκα, γίνομαι και εγώ ολοκίτα. Τώρα μιλώ, κοιτά. Τρελαίνομαι, παιδιά. Τρελαίνομαι, θολώνω και στη στιγμή. Λέω, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πλακωνόμαστε. Είναι όλο το τελεινάδιο που θα κάνουμε. Πραγματικά. Και τη λέω, καθίστε. Καθίστε. Και πήρα την τσάντα μου, την έβαλα στο κεφάλι μου, σαν την καμίλα, και πήγα 5 θέσεις πίσω και κάτσα. Γιατί εντάξει, κάπου φτάνει. Πόσα 4 υπογλώσσα και τώρα είμαι καλά. Και πάτε να δείτε τα stories στο Instagram που ανέβασα που τσίριζα μέσα στο κτέλ. Εκείνη τη στιγμή. Ωραία, και ήθελα να ουρλιάξω να μ' ακούσει όλη η Ελλάδα. Και μπορεί και να μ' άκουσε. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.